Να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καραμαλάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχετε μπει. Για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές του Crete TV. Έχετε μπει πολύ δυναμικά στην κούρσα. Σας ευχαριστώ και εγώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και να ξεκινήσουμε. Είστε γνωστός. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω. Είναι η μέρα τέτοια. Σήμερα δυστυχώς είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό με το θάνατο του 36χρονου Αντώνη από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ένα θλιβερό περιστατικό που δεν μας τιμάει όλους μας. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ειλικρινά είναι κάτι που δεν μας κάνει περήφανος. Είναι κάτι που νιώθουμε ενοχές όλοι μας, γιατί όλοι έχουμε την ευθύνη για την κοινωνία την οποία έχουμε δημιουργήσει. Είναι όντως ένα απάνθρωπο γεγονός και χρειάζεται οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να αποδοθεί τουλάχιστον δικαιοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ερχόμαστε στα δικά μας, σε αμιγώς αυτοδιοικητικό πεδίο. Είστε γνωστό στην κοινωνία του Ηρακλείου και ευρύτερα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω μετά από μια θητεία 40 χρόνων στην Ελλάς, πλέον περνάτε σε ένα αχαρτογράφητο για εσάς πεδίο, έτσι κακά τα ψέματα. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας σώθησε, ποια ήταν τα βασικά σας κίνητρα. Αχαρτογράφητο. Νομίζω ότι είναι πλήρως χαρτογραφημένο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πραγματικά είχα μια θητεία 40 ετών. Είχα μάθει να διοικώ όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες θέσεις που μου είχαν εμπιστευτεί και νομίζω ότι είχα μια καλή εξέλιξη και καμία καλή πορεία και μια καλή αποτελεσματικότητα στο θέμα οργάνωσης και διοίκησης όλων αυτών που μου ανατέθηκαν. Ο Δήμος κατ' εμέ τι χρειάζεται, μια διοίκηση χρειάζεται. Αυτό έχω εισπράξει και το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό γνωρίζω και από τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενους μήνες, αυτά από τα ακούσματα που είχα από τους πολίτες. Χρειάζεται μια διοίκηση που δεν την είχε. Μια σωστή διοίκηση. Αν υπήρχε μια σωστή διοίκηση, προφανώς δεν θα υπήρχαν τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα. Η καθημερινότητα των πολιτών, φαντάζομαι και εσείς θα είστε γνώστες, γιατί και εσείς μένετε σε αυτή την πόλη. Στην ίδια πόλη κινούμαστε όλοι. Ακριβώς. Είναι καθημερινά και πάμπολα. Γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου. Και δεν είμαι εδώ τώρα για να κρίνουμε την απελθούσα δημοτική αρχή. Αλλά η καλόπιστη κριτική καμιά φορά καλό κάνει. Παραγωγική είναι να βλέπουμε τα κακό. Εγώ όμως τι διαπιστώνω. Καθημερινά διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λυθούν θέματα καθημερινότητας των πολιτών. Μεγάλο πρόβλημα να επικοινωνήσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Μεγάλο πρόβλημα ο Δήμος και οι υπηρεσίες τους να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Αν αυτό δεν είναι έλλειμμα διοίκησης, τι είναι? Εγώ λοιπόν αυτό το έχω. Όταν έφτασα στο σημείο να πάρω την απόφαση, προφανώς δεν ήταν μια επιπόλαια απόφαση, αλλά ήταν μετά από μεγάλη περίσκεψη με τον εαυτό μου, αν θα είμαι σε θέση να ανταποκριθώ. Είμαι πεπισμένος ότι μπορώ σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό να πάρω το τιμόνι, εφόσον βέβαια οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου με εμπιστευτούν, και να ανταποκριθώ σε απόλυτο βαθμό για να λύσω όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες και όχι μόνο. Άρα ήταν μία σκέψη, μία απόφαση, κατόπιν ορίμου σκέψεως εν πάση περιπτώσει, θεωρήσατε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε το Δήμο του Ηρακλείου. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι σε λίγο πιο προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν φωνές, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας, αν θέλετε, που σας αποθάρρυναν, που σας είπαν έτσι απλοϊκά, πού πας να μπλέξεις τώρα? Όλοι αυτοί που με γνωρίζουν, και είναι αρκετοί που με γνωρίζουν, τόσο από το συγγενικό, το φιλικό και όχι μόνο περιβάλλον, ξέρουν πολύ καλά ότι όταν για να αποφασίσω κάτι, αυτό είναι μετά από όριμη σκέψη. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχω λάβει υπόψη μου όλες αυτές τις παραμέτρους που πρέπει και θα πετύχω. Δεν σας κρύβω βέβαια ότι είναι πολλοί αυτοί που με ενθάρρυναν να πάρω μια τέτοια απόφαση, λέγοντάς μου ότι βλέποντας ότι αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο και το έλλειμμα που υπάρχει σε διάφορα πράγματα στο Δήμο μας, στη λειτουργία του Δήμου και στην αποτελεσματικότητα
των δημοτικών, των υπευθύνων του Δήμου να ανταποκριθούν στην επίλυση των προβλημάτων τόσο της καθημερινότητας αλλά και σε άλλα, και μια σειρά άλλων θεμάτων. Η επιλογή των μελών του συνδυασμού σας, κύριε Καραμαλάκη, με ποια κριτήρια έγινε? Όπως γνωρίζετε, τις προηγούμενες μέρες καταθέσαμε το συνδυασμό μας. Την τελευταία μέρα, 31 Αυγούστου, αποτελείται από 362 υποψήφιους, τους περισσότερους από τους άλλους συνδυασμούς. Η επιλογή αυτών των ανθρώπων έγινε με κριτήρια που να έχουμε από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλες τις επαγγελματικές τάξεις, από όλα τα διαμερίσματα, από όλα τα χωριά, από όλα τα διαμερίσματα της πόλης, και νομίζω ότι, γιατί θέλω να έχουμε μία γνώση των θεμάτων που απασχολούν όλους τους κλάδους ή τους περισσότερους από τους κλάδους που μένουν στην πόλη μας, και να έχουμε γνώση των θεμάτων για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να τα διαχειριστούμε. Ωραία. Πριν πάμε στις προτεραιότητες και τις θέσεις σας, θέλω λίγο να σας θέσω ένα ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, με αιχμή το κληροδότημα του Πανανίου, το οποίο εσείς επαναφέρατε στη δημόσια ατζέντα εσχάτως. Είπατε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί δικαίωση για την παράταξή σας το γεγονός ότι εισήχθη το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την αντίδραση του κυρίου Βασιλάκη, ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Δημοτικής Περιουσίας, ο οποίος είπε ότι αυτό αποτελούσε στόχος των Δημοτικών Αρχών κουράκι λαμπρινού, ότι έχει προηγηθεί μια δουλειά δεκαετίας. Ήταν αιχμηρός, είπε μεταξύ όλων των άλλων, και εγώ το διαβάζω αυτό λεξί, ότι όλα αυτά αγνοούνται και ένας πάγιος στόχος του Δήμου επιχειρείται να εμφανιστεί κατά τρόπο αναχρονιστικό και απαράδεκτο, ότι υλοποιείται κατόπιν ενεργειών υποψήφιου δημάρχου. Και θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε εσείς σε αυτό. Εγώ απαντάω το εξής. 29 Αυγούστου κάναμε μία επίσκεψη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με υποψήφιους του συνδυασμού μου. Αναδείχθηκε το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί τη Δημοτική Αρχή επί σειρά ετών. Mm-hmm. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, Δευτέρα, για να αποφασίσει τι το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι χρειάζεται η νομική υπηρεσία του Δήμου να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και να το δει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή ήταν η λύση? Αυτό γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια γιατί δεν το κάνανε? Έπρεπε προχθές να αποφασίσουν ότι να το δει η νομική υπηρεσία του Δήμου και να το λύσει η επόμενη Δημοτική Αρχή? Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλά χρόνια και είναι σε εκκρεμότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε να επικεντρωθούμε τώρα στα δικά σας, στους στόχους και τις προτεραιότητές σας. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε το εξής, γιατί έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε πρωτοποριακές ιδέες που θα φέρουν μια εναλλακτική πνοή στον τόπο μας. Να μας φέρετε πρακτικά ένα παράδειγμα. Πράγματι, υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα ανακοινώσουμε την επόμενη Τρίτη, που σήμερα δώσαμε στη δημοσιότητα ότι θα γίνει μια κεντρική ομιλία, αλλά και να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Υπάρχουν πάρα πολλές καινοτόμες ιδέες, όμως όπως είναι η ανάδειξη της ριβιέρας της πόλης μας από τα λινοπεράματα μέχρι τον Καρτερό, όπως είναι μια σειρά θεμάτων, πραγματικά θα μου δώσετε τη δυνατότητα να τα πούμε σε επόμενο διάστημα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλές οι καινοτόμες ιδέες και μεγάλος προβληματισμός για μια σειρά πραγμάτων τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως είναι με το αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, ένας παγκοσμίους εμβέλειας τουριστικός προορισμός και δεν είναι στα μνημεία της UNESCO. Για μια σειρά λόγων, για μια ανάδειξη να φτιάξουμε χώρο ιστορικού μουσείου στην Αλικαρνασσό, αλλά είναι και μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία θα μου επιτρέψετε να τα πω σε επόμενο διάστημα και μετά την Τρίτη. Όμως μεγάλη βαρύτητα θέλουμε να δώσουμε στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που απασχολεί πραγματικά τους πολίτες είναι 3-4-5 πράγματα, τα οποία είναι καθημερινά προβλήματα που είναι στην πόρτα τους, στη διαδρομή τους να πάνε από το σπίτι στην εργασία τους, στο να πάνε στη βόλτα τους.
Εκεί θέλω να... πάει δύο φορές στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Αυτό είναι ένα στίγμα και της πολιτικής και της κατεύθυνσης και των προτεραιοτήτων. Πράγματι, έχω πάει δύο φορές. Αν χρειαστεί, θα πάω 5 και 10. Γιατί είναι και 62, η Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και τα καταστήματα, αλλά και η περιοχή που βρίσκεται γύρω από αυτή, είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή και δυστυχώς δεν είναι η μόνη. Είναι τα Καμίνια, είναι τα Δειλινά, είναι από την άλλη μεριά ο Πόρος, είναι οι Πατέλες. Είναι μια σειρά περιοχές οι οποίες δεν, από την δημοτική αρχή δεν έχει δοθεί ιδέουσα προσοχή. Στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στην καθαριότητα και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο και το αστικό κομμάτι, έτσι. Φυσικά. Μην ξεχνάμε την Ενδοχώρα. Η Ενδοχώρα, άλλα θέματα εκεί. Τεράστια θέματα. Πραγματικά η επικοινωνία μου, και έχω πάει αρκετές φορές όλα τα χωριά του Δήμου, και αυτό που εισπράττω είναι η απογοήτευση και η εγκατάλειψη. Όταν φτάνει στο σημείο να σας λένε οι πρόεδροι των κοινοτήτων ότι έχουν αδυναμία να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για μια σειρά θεμάτων, και πρέπει να κλείσουν ραντεβού με την γραμματέα τους και να τους δει μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, αυτό δεν είναι λειτουργία του Δήμου. Αυτό δεν είναι διοίκηση του Δήμου. Και σας είπα, εγώ δεν είναι τι γίνεται, τι θέλω να κάνω εγώ είναι το ζητούμενο. Για μένα, πιστέψτε με, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι θα λειτουργούν επί 24ωρου βάση, όσο υπερβολικό να σας φαίνεται αυτό. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Το τηλέφωνο μου θα είναι ανοιχτό για τους πάντες όλο το 24ωρο για να δέχομαι τις καταγγελίες τους. Θα φτιάξουμε μια υπηρεσία, δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, θα δέχεται τις καταγγελίες των πολιτών. Και όχι απλά θα τις δέχεται, και θα του δίνουμε και απάντηση πότε θα διεκπεραιωθεί. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να ακούμε, να υλοποιούμε. Έτσι. Θεωρείτε ότι η εμπειρία σας στη διοίκηση και οι επαφές που έχετε με τα κέντρα της κεντρικής εξουσίας θα βοηθήσουν στον τρόπο που θα διοικήσετε, εάν και εφόσον οι πολίτες σας δώσουν αυτό το δικαίωμα? Το ζητούμενο είναι, και πραγματικά πιστεύω ότι ξέρω να ασκώ διοίκηση. Ξέρω να βάζω. Καταρχήν, είμαι ένας άνθρωπος που ακούει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται οποιοδήποτε. Mm-hmm. Το έχω εφαρμόσει στα 40 χρόνια στην υπηρεσιακή μου διαδρομή. Είμαι ένας άνθρωπος που ακούει, συνθέτει, αλλά χρειάζεται και η λήψη αποφάσεων με τους συνεργάτες και η υλοποίηση αυτών. Πάνω στην υλοποίηση χρειάζεται να μπαίνουν χρονοδιαγράμματα και να παρακολουθείς ως δήμαρχος εν προκειμένου την υλοποίηση αυτών. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Πρέπει ο πολίτης, όταν φτάνει και καταγγέλει κάτι, να ξέρει ότι σε μία εβδομάδα θα λυθεί ή αύριο θα λυθεί. Εγώ προτιμώ αύριο να λυθεί, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμε. Και δεν θέλω να σας αναφέρω, γιατί έχουμε προφανώς περιορισμένο χρόνο, και από αυτή τη σύντομη εμπειρία μου από αυτό τον 1,5 μήνα, μερικά παραδείγματα να αντιληφθείτε την αμεσότητα των ενεργειών μου. Mm-hmm. Που εγώ δεν έχω καμία θέση, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι ένας υποψήφιος δήμαρχος. Δεν είμαι ο δήμαρχος ούτε ο αντιδήμαρχος για να επιλύω θέματα. Αλλά αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εγώ θα αντιμετωπίζω την καθημερινότητα και τα θέματα. Θέλω να ξέρουν ότι όλοι οι πολίτες, ότι εγώ θα είμαι παρόν όποτε με χρειαστούν, ό,τι ώρα και να είναι αυτή, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου. Επομένως, αυτό είναι και το ατού σας, φαντάζομαι, να ακούτε και να δράτε σε άμεσο χρόνο. Επομένως, γιατί να ψηφίσει εσάς, γιατί να επιλέξει εσάς ο κόσμος και όχι κάποιον άλλον? Έχετε κάποιο άλλο δυνατό χαρτί? Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω τη μεγάλη εμπειρία, κατά την άποψή μου, και αυτό θα ήθελα να αξιολογηθεί mm-hmm. από τους συμπολίτες μας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τι δήμαρχο θέλουν την επόμενη μέρα? Θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως έγινε στο παρελθόν, και χωρίς να αναφέρομαι στην προηγούμενη περίοδο, γενικά μιλάω, γενικά αναφέρομαι, γιατί πραγματικά δεν είμαι εδώ για να στοχεύσω σε κάποιους. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ και τι προτίθεμαι να κάνω. Εγώ δεν είμαι θεωρητικός. Είμαι πρακτικός άνθρωπος, άμεσος και αποτελεσματικός. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν, και αυτό μπορούν να το πληροφορηθούν οι πάντες από αυτό που έχω βιώσει τα 40 χρόνια στην υπηρεσιακή μου καριέρα. Τι θα θέλανε λοιπόν? Ένα δήμαρχο να τους λύνει τα προβλήματα, να τους ακούει και να τα λύνει, να είναι αποτελεσματικός και άμεσος? Θα θέλανε ένα δήμαρχο ο οποίος, όπως γινόταν μέχρι τώρα,
να τα συζητήσουμε, να τα δούμε, να αποφασίσουμε, να πούμε, μα ο ένας δεν το κάνει, ο άλλος δεν το κάνει, γιατί αυτό γίνεται. Στην πράξη αυτό γίνεται. Δεν γίνεται να προχθές να περνάω από κάπου και να μου λέει, κυρία, παίρνουμε 2 μήνες τηλέφωνο για να έρθουν να πάρουν αυτά τα σκουπίδια που είναι εκεί. 2 μήνες γιατί? Δεν είναι λειτουργία του Δήμου να αναγκάζει το Δημότης να παίρνει εσάς στο ραδιόφωνο για να πάνε για να λύσει τα προβλήματά. Σωστό αυτό που λέτε. Θα έπρεπε να παίρνει σε μια υπηρεσία του Δήμου η οποία άμεσα να ανταποκρινόταν. Και εφόσον δεν γίνει αυτό, να πάρει εσάς. Τώρα έχει γίνει το ανάποδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κύριε Καραμαλέξη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε κοντά μας απόψε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Θα ήθελα να μου δώσετε και τη δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί πραγματικά έχουμε να πούμε πολλά. Βεβαίως. Τόσο για το συνδυασμό υπάρχει μας. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Το ξέρω. Αρκετός. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας.